Μετά από 2,5 χρόνια ανοίγει ο δρόμος για μερική αποζημίωση των καταθετών, ομολογιούχων και κατόχων αξιογράφων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Όπως ανέφερε στον Αντένα, ο διαχειριστής της Λαϊκής Λύκας, Κρις Παύλου, είναι έτοιμος να προκηρύξει σε 15 ημέρες διεθνή διαγωνισμό εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να εξασφαλίσει έμπραχτα το ενδιαφέρον που ήδη υπάρχει από δυνητικούς επενδυτές. Έχουμε 8 subsidiaries στο εξωτερικό, είναι η Μάλτα, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ουκρανία, η Ρωσία και η Ελλάδα. Όλα αυτά τα λεφτά που θα μαζευτούν θα μπουν σε έναν ταμείο, θα έρθει ο καθαριστής, ο οποίος θα κάνουμε αυτό που προβλέπει ο νόμος. Θα διαμοιράσει σε αυτούς που δικαιούνται πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Ελπίζω να υπογράψουμε τουλάχιστον μερικά πριν να κλείσει ο χρόνος. Στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας περιλαμβάνεται επίσης ποσοστό 9,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο με τις τρέχουσες χρηματιστηριακές αξίες υπολογίζεται στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Την διαδικασία πώλησης του έχει αναλάβει η Αρχή Εξυγίανσης και δεν θα περιληφθεί στον διεθνή διαγωνισμό. Στόχος είναι η εξασφάλιση ποσού πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ να σημειωθεί ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνεται ακίνητη περιουσία της πρώην Λαϊκής στην Κύπρο, καθώς έχει ήδη μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου.